δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε χειριστεί με την άσχημη ψυχολογία και το κακό αποτέλεσμα τη περασμένη Κυριακή. Ο Ρήφο είναι μια εξαιρετική ομάδα, είναι η πιο αποτελεσματική ομάδα του ομίλου και το σκορ το απέδειξε. Προσπαθήσαμε μπαίνοντα το παιχνίδι στο 2-1 να καταφέρουμε κάτι. Δυστυχώ πάμε να κάνουμε μια αλλαγή για να δώσουμε και άλλη ώρα στην επίθεση. Τώρα δεν είναι το γκολ. Και όλα εκεί τελείωσαν. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στον Ρήφο. Έχουμε καλή συνέχεια και εμείς θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε. Εμείς ξέραμε ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Σίγουρα το παιχνίδι με το Χαραβιακό δείχνει πραγματικά την ποιότητα της Αγγλίας. Δεν παραμυθιαστήκαμε, περίμεναμε μια δυνατή ομάδα όπως και ήταν. Θέλαμε πολύ αυτό το παιχνίδι, ειδικά μέσα στην έδρα μας. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Και στη συνέχεια, όταν λίγο να γίνει το 1-1, πιστεύω ότι ήταν ένα κομβικό σημείο εκεί. Χάσανε μια άχαστη φάση τα παιδιά της Αργυρούπολης. Θέλει και λίγο τύχη στο ποδόσφαιρο. Καλή αντίδραση βέβαια από εμάς. Στο 2-0, όπως είπε και ο Κούτς, εκεί κρύθηκαν όλα τουλάχιστον στο ψυχολογικό κομμάτι. Και μετά είχαμε απλά να διαχειριστούμε το παιχνίδι. Ακόμα και στο 2-1 δεν νιώσαμε ότι μπορεί να ισοφαριστεί η ομάδα. Πατούσαμε καλύτερα στο γήπεδο. Και το σκορ θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο προς το τέλος. Κρατάμε τους 3 βαθμούς. Πολύ καλή εμφάνιση. Συγχαρητήρια και στα παιδιά της Αργυρούπολης που παλέψαν το παιχνίδι. Και δίκαια βρίσκονται ψηλά.